ζήσει την εμπειρία της ανακάλυψης. Για να ξεκινήσει κάποιος μία επαγγελματική έρευνα, το μόνο που χρειάζεται είναι ένα αυθεντικό επαγγελματικό ραβδοσκοπικό όργανο. Τα επαγγελματικά ραβδοσκοπικά όργανα εντοπίζουν αμέσως στόχους σε μεγάλη απόσταση και σε μεγάλο βάθος. Δεν επηρεάζονται από εδαφικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες και ο πιο άπειρος χειριστής μπορεί να έχει τα θετικότερα αποτελέσματα στην κάθε έρευνά του. Η ραβδοσκοπία είναι τέχνη και μπορεί να τη μάθει οποιοδήποτε αρκεί να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό του. Δεν είναι χάρισμα όπως λανθασμένα πιστεύουν οι περισσότεροι. Η ραβδοσκοπία είναι μια αρχαία τέχνη που έχει αποδείξει την αξία της εδώ και αιώνες. Έως και σήμερα αυτή η τεχνική αναζήτησης είναι η πιο αξιόπιστη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε μια έρευνα είναι ένα επαγγελματικό ραβδοσκοπικό όργανο για τον προσδιορισμό της απόστασης και της κατεύθυνσης. Η μοναδική τεχνική που μπορεί να προσφέρει στον ερευνητή αξιόπιστα αποτελέσματα, γρήγορα και ασφαλές. Η ραβδοσκοπία είναι η μοναδική αξιόπιστη τεχνική στον έλεγχο του στόχου εξ αποστάσεων. Έως και σήμερα, οι περισσότερες καταγεγραμμένες ανακαλύψεις σοβαρών στόχων έχουν γίνει με την τεχνική της ραβδοσκοπίας. Μαθαίνοντας κάποιος την τέχνη της, εξασφαλίζει έλεγχο μεγάλων αποστάσεων και μεγάλου βάθους. Η κατασκευή ενός ραβδοσκοπικού οργάνου δεν είναι μία απλή υπόθεση. Πρώτα απ' όλα, ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι ο ίδιος ραβδοσκόπος για να έχει γνώσεις τόσο στον συνδυασμό των μετάλλων, όσο στις επιχρυσώσεις και επιμεταλλώσεις, αλλά και γενικότερα στο συνολικό βάρος και μήκος που πρέπει να φτάσει στο ραβδοσκοπικό όργανο ανάλογα με το συνδυασμό των μετάλλων. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι το μήκος που πρέπει να έχει το ραβδοσκοπικό όργανο, ώστε να αντιδρά συγκεκριμένα στους επιθυμητούς στόχους. Γενικά, η κατασκευή των ραβδοσκοπικών οργάνων είναι μια πολυσύνθετη υπόθεση, για την οποία θα πρέπει κάποιος να γνωρίζει πολύ καλά την τέχνη της ραβδοσκοπίας. Ένα σύντομο παράδειγμα είναι ότι κάποιοι πιστεύουν ότι οι επιχρυσώσεις πολλών καρατίων, 24 ή 26, κάνουν το όργανο να εντοπίζει μόνο χρυσό. Αυτό είναι εντελώς λανθασμένο γιατί τα πολλά καράτια χρυσού κόβουν την αγωγημότητα του οργάνου και το κάνουν να εντοπίζει μόνο υγρά στοιχεία. Γι' αυτό στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν τις ευθείες βέργες κατασκευασμένες από χρυσό μόνο στον εντοπισμό του νερού. Ένα ραβδοσκοπικό όργανο για να μπορεί να εντοπίζει μόνο ευγενή μέταλλα θα πρέπει να έχει βάσει ένα συγκεκριμένο μέταλλο και να εμπλουτιστεί με επιμεταλλώσεις τριών διαφορετικών ειδών μετάλλων, συγκεκριμένων γραμμαρίων και στο τελικό στάδιο να επιχρυσωθεί με συγκεκριμένα καράτια χρυσού που στη συνέχεια θα φορτιστεί από συγκεκριμένα ενεργειακά φυσικά πετρώματα και μαγνητικά μέταλλα για να ενεργοποιηθούν οι αρμονικές συχνότητες στον πυρήνα του οργάνου. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει το σχήμα, το μήκος και το βάρος για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο ερευνητής Αντώνης Βλάχος έχει ασχοληθεί με την κατασκευή και τον σχεδιασμό των ραβδοσκοπικών οργάνων πάνω από 2 δεκαετίες. Με πολλούς πειραματισμούς σε πραγματικές συνθήκες έρευνας και κάθε ραβδοσκοπικό όργανο που σχεδιάζει και κατασκευάζει κατατάσσεται στην κατηγορία των επαγγελματικών λόγω της ειδικής κατασκευής, τον σχεδιασμό των μετάλλων και επιμεταλλώσεων, αλλά και το σημαντικότερο, στην φόρτιση ενεργειών στον πυρήνα του ραβδοσκοπικού οργάνου. Η φόρτιση φυσικών ενεργειών είναι το τελικό στάδιο ενός ραβδοσκοπικού οργάνου και είναι το στάδιο που το ραβδοσκοπικό όργανο γίνεται δέχτης των εκπομπών και μαγνητισμών επιθυμητών μετάλλων που θέλουμε να εντοπίζει. Ο Έλληνας ερευνητής Αντώνης Βλάχος είναι ένας σύγχρονος ραβδοσκόπος συγγραφέας με πολλές επιτυχημένες καταγεγραμμένες έρευνες στο ενεργητικό του και με ένα μεγάλο συγγραφικό έργο που αφορά στην τέχνη της ραβδοσκοπίας. Τα πολλά χρόνια ερευνών και πειραματισμών τον όπλησαν με την εμπειρία και την τεχνογνωσία στην κατασκευή αυθεντικών επαγγελματικών ραβδοσκοπικών οργάνων. Κάθε ραβδοσκοπικό όργανο που σχεδιάζει και κατασκευάζει είναι εμπνευσμένο από τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν αρχαίοι πολιτισμοί. Ελλάδα, Αίγυπτος, Ινδία και άλλες. Ο συνδυασμός κατασκευής των μετάλλων και των επιμεταλλώσεων γίνεται βάση των επιθυμητών στόχων που θέλει να εντοπίζει το κάθε ραβδοσκοπικό όργανο. Το κάθε ραβδοσκοπικό όργανο με αυτόν τον τρόπο κατασκευής εξειδικεύεται στον εντοπισμό συγκεκριμένων αντικειμένων. Χρυσό, ασήμι, χαλκό ορί, χαλκό σίδηρο, ανάλογα με την επιθυμία του κάθε χειριστή. Ο Έλληνας ερευνητής συγγραφέας Αντώνης Βλάχος κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο «Η ραβδοσκοπία, τα μυστικά κλειδιά της επιτυχίας» από τις εκδόσεις Bookstars. Κυκλοφόρησε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο κατάστημα Gold Detector Αλεξόπουλος.
Το εν λόγω βιβλίο αποκαλύπτει τα κλειδιά της επιτυχίας ενός επαγγελματία ραβδοσκόπου και εξηγεί τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να γίνετε ένας επαγγελματίας ραβδοσκόπος. Όλες οι τεχνικές βήμα-βήμα, ποια είναι κατάλληλα ραβδοσκοπικά όργανα και το σημαντικότερο, οι τρόποι έρευνα στα ελληνικά εδάφη. Ο ερευνητής Αντώνης Βλάχος διοργανώνει σεμινάρια ραβδοσκοπία σε όλη την Ελλάδα, όπου διδάσκει την τέχνη της ραβδοσκοπίας και τις τεχνικές της έρευνας. Προσοχή στις απομιμήσεις. Κάποια εμπορικά καταστήματα προσπαθούν να προωθήσουν αντιγραφές ραβδοσκοπικών οργάνων φτηνών κατασκευών για αυθεντικά, με απότερο σκοπό να αποτρέψουν τον κάθε ενδιαφερόμενο από το να μάθει σωστά τη χρήση και την τέχνη της ραβδοσκοπίας, ώστε να τον κατευθύνουν σε ηλεκτρονικά προϊόντα ανίχνευσης, που το οικονομικό κέρδος είναι υψηλότερο και συνεχόμενο από τις αναβαθμίσεις, αντικαταστάσεις και επισκευές. Για την αγορά ενός επαγγελματικού ραβδοσκοπικού οργάνου, εμπιστευτείτε μόνο κατασκευαστές που είναι οι ίδιοι αναγνωρισμένοι ραβδοσκόποι, που έχουν στο ενεργητικό τους καταγεγραμμένες επίσημες έρευνες από δημόσιους οργανισμούς. Όλα τα ραβδοσκοπικά όργανα που διαθέτει το κατάστημα Gold Detector Αλεξόπουλος έχουν περάσει έλεγχο σωστής λειτουργίας ανίχνευσης πραγματικών στόχων σε πραγματικές συνθήκες έρευνας. Όλα τα ραβδοσκοπικά όργανα που κατασκευάζει Gold Detector Αλεξόπουλος φέρουν εγγύηση εφόρου ζωής και εγγύηση επιτυχίας στην κάθε έρευνα. Η διαφορά σε ένα επαγγελματικό ραβδοσκοπικό όργανο από ένα ερασιτεχνικό είναι τεράστια. Το επαγγελματικό ραβδοσκοπικό εντοπίζει αμέσως μόνο πραγματικούς στόχους, χωρίς να επηρεάζεται από κανέναν εξωτερικό παράγοντα, δίνοντας το πλεονέκτημα στο χειριστή να εντοπίσει αμέσως τον πραγματικό στόχο. Σε κάθε αγορά που θα θελήσετε να κάνετε, ζητήστε πιστοποίηση από αναγνωρισμένο επαγγελματία ραβδοσκόπο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσετε την αγορά ενός επαγγελματικού ραβδοσκοπικού οργάνου. Το κατάστημα Gold Detector Αλεξόπουλος διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή επαγγελματικών ραβδοσκοπικών οργάνων για ανίχνευση πολύτιμων αντικειμένων που απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες ερευνητές που θέλουν να κάνουν επαγγελματικές έρευνες με εγγύηση επιτυχίας. Οι αντιγραφές των ραβδοσκοπικών οργάνων είναι προϊόντα χαμηλής αγωγημότητας και τελείως ακατάλληλα για κάθε έρευνα. Η κατασκευή τους έχει γίνει με ανορθόδοξο συνδυασμό μετάλλων και επιμεταλλώσεων, λόγω έλλειψης γνώσεων και εμπειρίας στην τέχνη της ραβδοσκοπίας.